Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ξανθό Μάγο, Πατρίδα. Γεια σας. Πολύ χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Πολύ καλά. Χαιρόμαστε που είστε στην Κοζάνη. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε καιρό, ότι θα είστε ήδη από χθες εδώ και κάνετε δύο παραστάσεις την ημέρα στις 6 και 9 στην Αίθουσα Τέχνης, όπως και σήμερα και αύριο Κυριακή, 6 και 9 η ώρα. Εμείς θα κληρώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις στα τηλέφωνα που βλέπετε για το show του Ξανθού Μάγου. Εσείς από πότε καταλάβατε ότι έχετε τέτοιες ικανότητες? Από το δημοτικό. Πώς ξεκίνησε? Πώς ξεκίνησε? Δηλαδή, πώς το καταλάβατε? Είχα μία τάση έτσι να εξαφανίζω μολύβιες, βυστήρες, μικρό αντικείμενα δηλαδή. Τι τάση είναι αυτή? Δεν ξέρω, χαρισματική. Έχετε ένα χάρισμα. Ναι, φυσικά, αλλιώ πώς θα το είχα. Αυτό πώς το ανακαλύψει, δηλαδή μια μέρα. Με την κίνηση, δηλαδή. Τι κίνηση, δηλαδή, ήσασταν ξέρω εγώ 7 χρονών, πόσο χρόνο. Και πώς. Άρα, από μόνο του έτσι. Ήταν κανένας άλλος στην οικογένεια? Όχι. Κανένα. Ούτε να το μεταδώσω. Όχι, μπορείτε, δεν αυτό είναι κληρονομικό αυτό. Είναι χαρισματικό. Από τα παιδιά σα, πόσα παιδιά έχετε? Ένα έχω, αλλά δεν. Όχι, κανένα παιδί. Όχι, δεν όχι. Κανένα, δεν έχετε. Ναι. Δεν είναι κληρονομικό. Είναι χαρισματικό. Γεννιέσαι. Ναι, αυτό στα δισεκατομμύρια κόσμο μπορεί να τύχει ένα. Δεν μιλάμε για ταχυδακτυλού. Όχι, τι κατάλαβα. Να το διευκρινίσουμε λίγο. Γιατί μου το ρωτούσαν. Άλλο είναι ο μάγο, άλλο ο ταχυδακτυλού, άλλο ο φακύρι. Δηλαδή ο μάγο είναι απ' όλα. Όλα, μάλιστα. Όλα μαζί. Όλα, αλλά δεν αποφεύγουμε να κάνουμε τρίκ. Δηλαδή κάτι που είναι κόλπο. Ας πούμε τώρα με την τράπουλα κάνουν πολλοί. Ναι. Αλλά είναι κόλπο. Δηλαδή, ναι, άμα σου το πει, μπορείς να το κάνεις. Ναι. Εγώ και να σου το πω, δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί πρέπει μέσα να υπάρχει η υποβολή, δηλαδή να υποβάλεις τον άλλο. Πώς είναι να παράδειγμα, έχεις τέτοια ικανότητα, άκου, δεν είναι λίγο. Κοίταξε τώρα. Εδώ έχω ένα χαρτάκι μόνο στα χέρια. Δεν έχω τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν. Το χαρτάκι αυτό το διπλώνω έτσι και το τοποθετώ μέσα στην παλάμη μου εδώ. Όχι, όλοι το πέρα. Και από ό,τι βλέπεις, εγώ είμαι ο μοναδικός μάγος στον κόσμο που δεν έχω μανίκια, δηλαδή όπως οι άλλοι που βγαίνουν με μάγους. Ναι, 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 για να κρύψετε διάφορα. Ναι, είναι καθαρά, είναι μόνο το χέρι μου εδώ και το χαρτάκι το οποίο βλέπετε, ορίστε, πάει μέσα στο χέρι μου εδώ. Λοιπόν, τώρα θα δείτε ότι το χαρτάκι αυτό, ναι, μέσα στην παλάμη μου, θα το μετατρέψω σε ένα ωραίο χαρτονόμισμα, χωρίς να υπάρχει χαρτοπετσέτα και έγινε ένα ωραίο εκατοστάρικο. Χωρίς να υπάρχει χαρτοπετσέτα στα χέρια μας. Πουδενά. Ένα εκατοστάρικο. Χωρίς να το δεις ότι είναι πραγματικό. Δες το και στο φως, δες και χρυσή γραμμή και όλα. Είναι πραγματικό, έτσι φαίνεται. Θέλετε να γίνουμε φίλοι? Είναι ή δεν είναι? Πόσες φορές την ημέρα μπορείτε να το κάνετε αυτό? Γιατί άμα μπορείτε να το κάνετε συνέχεια, μπορούμε να γίνουμε φίλοι, αν θέλετε. Λοιπόν. Ακούστε. Με αυτή τη λογική έπρεπε να είστε δισεκατομμυριούχος. Αφού παίρνετε ένα χαρτί και το κάνετε χαρτονόμισμα. Ούτε στουρνάρας δηλαδή. Ούτε δείτε, αυτό είναι για λίγο. Τι λέτε, είναι για λίγο. Για λίγο. Για λίγο. Α, για λίγο. Είναι οφθαλμαπάτη, έτσι λέγεται, υποβολή. Δηλαδή τώρα εγώ τι βλέπω. Δηλαδή υποβάλλουμε εμείς και την κάμερα. Ναι, πώς γίνεται, υποβάλλουμε και την κάμερα. Πώς γίνεται, αφού είμαστε και δεν είχατε τίποτα στο χέρι. Υποβάλλουμε και την κάμερα. Και βλέπει ότι είναι πραγματικό. Τώρα να σας το δώσω. Αφού το πιασε, πώς δεν είναι? Α, είδες λοιπόν. Γιατί άμα το ξαναβάλω πάλι μέσα στο χέρι μου εδώ, θα δείτε ότι από το επάνω μέρος να το κρατήσουμε έτσι. Θα βάζω το εκατοστάρικο μέσα στο χέρι εδώ και από κάτω θα τραβάω πάλι σιγά σιγά και θα γίνεται χαρτί. Μέσα στο χέρι εδώ. Να το. Γι' αυτό σου λέω, εδώ συμβαίνουν μυστήρια πράγματα. Okay, δεν μπορώ να ζήσω. Όσες φορές πιέζω το εκατοστάρικο μέσα στο χέρι εδώ, ναι, θα τραβάω από το κάτω μέρος, έτσι, και θα γίνεται χαρτί. Πρόσεξε. Συνέχεια, το πιέζω μέσα στο χέρι, έτσι, κοίτα. Χαρτί. Δεν έχει τίποτα. Είναι μόνο το χαρτί. Πάει το εκατοστάρικο. Πάει. Και έγινε χαρτί. Είναι δύσκολο στη πραγματική σας, όχι. Εννοώ. Ναι. Στη ζωή σας την καθημερινή. Ναι. Να. Τι να. Ξέρω εγώ, αν αυτό σας βγει κάποια στιγμή σε κάτι που δεν θέλετε να σας βγει. Ή σε μια στιγμή της ζωής σας που δεν θέλετε να σας βγει. Α, δηλαδή να βγει λάθος. Ναι. Εννοείται. Ή να βγει λάθος. Το αντιλαμβάνομαι πιο μπροστά και δεν το κάνω. Α, ναι. Ναι. Να σας πω, εσείς θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που σας έβλεπα με κάτι λεσοπρίωνα. Κάτι τέτοιο. Πολύ παλιά, Παναγιώτη. Ναι. Με κάτι λεσοπρίωνα που κόβατε φλέβες, κάνατε τέτοια. Δεν τα κάνετε τώρα αυτά. Όχι, καλέ, φοβάται ο κόσμος. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Αυτό είναι ένα show σήμερα. Μπορούν να έρθουν δηλαδή και παιδάκια μικρά. Οικογενειακό. Αλήθεια, ανακοψίματα, αίμα στο τέλος. Αίματα δεν έχει. Δεν έχει αίματα, δεν έχει φόβια πράγματα ή διασκεδαστικά, ψυχαγωγικά.
Ο κόσμος πιο πολύ γελάει, θαυμάζει. Ναι, δεν είναι ένα. Να πούμε πόσο κοστίζει η είσοδος για να ξέρει και ο κόσμος. Καλά, έχουμε μοιράσει και προσκλήσεις και τέτοια. Ωραία, και εμείς δίνουμε προσκλήσεις. Ωραία. Και έχουμε και προσκλήσεις για παιδάκια που αν έχουν την πρόσκληση αυτή είναι 2 ευρώ παρακάτω. Δηλαδή από 7 πληρώνουν 5. Μάλιστα. Ναι. Καλά, στο εισιτήριο δεν είναι και γιατί και εμείς είμαστε πολλά άτομα στο συγκρότημα. Α, είναι και άλλοι. Βέβαια, δεν είμαι μόνος μου. Έχω 8 άτομα προσωπικό. Βγαίνει 2 ώρες πρόγραμμα περίπου. Είναι τόσο το. Ναι, μεγάλο, ναι, δηλαδή. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχετε κάνει στην καριέρα σας, έτσι ως μάθος? Το πιο δύσκολο ήταν στο φεστιβάλ που πήγα, που έκοψα την κοιλιά μου εδώ, έτσι, με ένα μαχαίρι. Πού είσαι, δεν μπορώ να το δείξω. Κατά λάθος. Σε ποιο φεστιβάλ? Στις Ινδίες. Φεστιβάλ Μάγων, ναι. Και έβγαλα τα έντερα έξω σε μια λεκάνη και κατέβηκα κάτω στον κόσμο και ο κόσμος λιποθυμούσε συνέχεια. Ο Ερθρός Σταυρός κουβαλούσε, έγινε ο σπανικός. Εσείς πάντως καλά με τα έντερα απ' έξω, ξεκλειδωμένα. Μετά πώς τα βάλατε μέσα τα έντερα? Τα ξαναβάλα πάλι μέσα, έβαλα ένα ζουλάρι και έκλεισε. Αλλά την εντομή την έχω ακόμα, μπορώ να σας τη δείξω. Γκρίς ανάτομη, δεν λες. Κόψατε την κοιλιά σας? Ναι, ναι. Το έκανα και στο κίτρινο τύπο αυτό εδώ στη. Στον 30ο. Στο Μάκι, ναι. Αυτό το ψιλοθυμάμαι. Ναι, ναι, είχε καλέσει όλους τους γιατρούς, εκεί ψυχολόγους, αυτά και το είδα να πούν και πάθαν πλάκα όλοι. Μου λένε εδώ χθες, λέει, το κάνατε το χαρτί 50, σε εμάς κάνατε καλύτερη τιμή. Μας αγάπησε. Ναι, επειδή είναι Σάββατο. Είναι Σάββατο. Τώρα, καταλάβατε γι' αυτό. Το κάνω 200. Και σε 500 σας εύχομαι. Να ρωτήσω κάτι. Στα νιάτα σας έτσι εκεί και τα λοιπά. Αυτά τα κόλπα με τις γυναίκες πώς βοηθούσαν εκεί να. Συνήθως το απέφευγα. Το αποφεύγατε έτσι. Δεν σας έβγαινε λίγο γιατί. Όχι. Κάτι απλό, γιατί οι γυναίκες λίγο με τα μαγικά και τα κόλπα τρελαίνουν. Έτσι να κάνει και να βγάλει από εδώ κανένα τριαντάφυλλο. Εντάξει. Αυτό είναι. Κάνα κόλπο, κάνα τριαντάφυλλο. Τέτοια καλά. Εντάξει. Τα είχα όλοι αποφύσουμε αυτά εκείνα, αλλά. Χαμός, δεν ξέρω. Εγώ έχω απορροφηθεί πιο πολύ έτσι με τη δουλειά μου και δεν είχα πολύ χρόνο να ασχοληθώ με γυναίκες, με αυτά, με εκείνα. Μπορείτε να κάνετε όμως, δηλαδή να με υποβάλλετε. Ναι, μπορώ. Να αισθανθώ καλά ή να αισθανθώ άρρωστη ή να σας ερωτευτώ ή να σας μισήσω, ναι, βέβαια, και τέτοια και συναισθήματα μπορείτε να υποβάλλετε. Βέβαια, βέβαια. Να μου το δείξετε λίγο αυτό. Αυτό που λέτε πώς είναι η υποβολή. Ναι. Προσέξτε. Σου κάνουμε χαρτιά για να τον καταλάβετε. Γιατί με λόγια μπορεί να μην τον καταλάβετε. Λοιπόν. Προσέξτε. Είναι καλό το πλάνο να πάρουμε. Χριστό, σε παρακαλώ, βγάλε τη φάσα. Ο κόσμος ξέρει. Μπράβο, για να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα τα αφήσω λίγο. Ναι. Μήπως σε εμποδίζει. Θα το χρειαστούμε σε λίγο το νεράκι, θα μας κάνει και λίγο νερό, είπανε. Λοιπόν. Η τράπουλα είναι φυσιολογική όπως όλες οι τράπουλες. Μπορεί να γίνει και με δική σας αν έχετε, αλλά εγώ πήρα μήπως δεν είχατε. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία κάρτα, δηλαδή αναποδογυρισμένη έτσι. Ναι, σωστά. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Σας δείχνω την τράπουλα και από το μπροστινό μέρος να δείτε ότι έχει από όλα μέσα. Και πεντάρια και δεκάρια και εξάρια και εκτάρια και κτλ. Ναι, ναι. Και μια βεντάλια έτσι. Σας κάνω για να δείτε. Ναι. Τώρα, τι είναι η υποβολή? Εγώ αφήνω την τράπουλα εδώ. Πώς μπορώ να σας υποβάλω? Μπορώ να σας πω εκ των προτέρων, πριν κόψετε την τράπουλα κάπου, σε τι κάρτα θα κόψετε. Δηλαδή θα ποντάρω σε 52 κάρτες τώρα εγώ. Θα πω ότι τώρα θα κόψετε στην τάδε κάρτα. Εσείς θα κόψετε και θα δείτε ότι θα είναι η κάρτα εκείνη την οποία θα σας έχω πει εγώ. Okay. Έτσι. Θα κόψω. Λοιπόν, με το αριστερό το χέρι θα κόψετε την τράπουλα όπου θέλετε εσείς και εκεί που θα κόψετε θα είναι 9 κούπα. Η καρδούλα. Έκοψε. Λοιπόν, μην πανικοβάλλεις. Για να γίνονται αυτά. Κόψε κανονικά όπου θέλεις. Πιάσε τα φύλλα εδώ. Κανονικά. Εκεί. Λοιπόν, κόψατε έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα κόψεις σε... 9 κούπα. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτό. Να το δείξουμε. Ναι, να το δείξουμε ότι είναι 9 κούπα. Δεν υπάρχει αυτό. Το δείξω. Γιατί αν κόβατε Φερρυπίν παρακάτω, ας πούμε, ήτανε ρίγας, λέμε. Ρε ακόμα. Δείτε. Προσέξτε. Εγώ θα ανακατέψω την τράπουλα με τον τρόπο μου. Δηλαδή το 9 κούπα θα το μετακινήσω από εκεί που το βάλαμε και θα το πάω αλλού. Θα κάνω μόνο αυτό. Κοίτα, βάζω την τράπουλα πίσω στην πλάτη μου και την μεταφέρω πάλι μπροστά. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Λοιπόν. Πείτε μου έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 52 που έχει κάρτα. Πάψε τώρα που χτυπάς. Ναι. Όποιον αριθμό θέλετε εσείς και αυτόν τον αριθμό που θα μου πείτε, εκεί θα είναι το 9 κούπα που βάλαμε μέσα στην τράπουλα.
Να το πω και στον Παναγιώτη. Φωνερά πες. 37. Ω, τόσο μεγάλο πήρε. 37. Λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 είναι αυτή. Ναι. Για πάρτε, είναι το είναι ακούπα. Είναι. Αφήστε το. Ενώ αν λέγατε 38, θα ήταν άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, για δώστε μία λύση τώρα εσείς. Τι λύση να δώσω. Μα δεν θα δώσω. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Λύση θα δώσω. Να σας πω. Γιατί δεν σας γνώριζα 2-3 μέρες νωρίτερα να μου λέγατε τον Τζόκερ. Γιατί ο Μάκης δεν σας είπε ότι είναι. Ρε Μάκη, εσύ γιατί δεν τον εκμεταλλεύεσαι που είναι και φίλος. Ο Μάκης ο Ανασιάς ο συνάδελφος. Εσείς τώρα με το. Δηλαδή θα μπορούσατε να είστε ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μπορείτε να ελέγξετε την κλήρωση του Τζόκερ. Όχι, απαγορεύεται. Τυχερά παιχνίδια έτσι, αυτά, black jack και τέτοια και εκείνα και τα άλλα, γιατί απαγορεύονται. Ποιο το απαγορεύεται. Απαγορεύεται από την. Γενικώς είμαστε στα κομπιούτερ. Κάτσε να δω αν έχω μαζί μου. Στα κομπιούτερ τι εννοείται. Είναι στις λίστες. Σε κάπου θα το ξέρω, να πω, σε καζίνο πάτε. Όχι, απαγορεύεται. Είστε στη λίστα ανεπιθύμητων στο καζίνο, ναι. Μα εγώ δεν σας μιλάω για καζίνο, εγώ σας λέω για τον Τζόκερ. Σας φέρω τηλέφωνο τώρα που γνωριστήκαμε. Ναι, όχι, απαγορεύεται. Αύριο είναι καιρός του Τζόκερ. Δεν μπορείτε να μου πείτε τέτοια. Όχι, απαγορεύεται. Μάλιστα. Δεν λέμε τέτοια. Δεν λέτε τέτοια. Κάτι πολύ συμπαθή και μικρούτσικα κατοικίδια ζώα που έχετε. Έχει κάτι τίγρης. Α, ναι, βέβαια. Σαν αυτή στο Hangover. Κάτι οντάρια, κάτι τέτοια. Στο σπίτι τα έχω αυτά. Έχετε στο σπίτι σας στην Καλλικράτεια. Ναι. Γιατί ναι. Εγώ τα είδα στην Αφίσα τώρα. Ναι, στο σπίτι τα έχω. Στην Καλλικράτεια. Τι τρώνε. Στην Καλλικράτεια. Αυτά θέλουν ναι. 2 τόνους κοτόπουλο το μήνα. Ακούς. Δεν είναι να έχεις ένα τιγράκι, είναι ότι το ταΐζεις. 2 τόνους. Μιλάμε για πολύ κρέας. Και πού το πήρατε τώρα. Τέλος πάντων, δεν το έχω μαζί μου. Από την Αφρική τα έφερε. Επιτρέπεται. Όχι, εγώ έχω άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρόνια, γιατί είμαι θηροδαμαστής και εκπαιδευτής. Α, κάνετε και θέσεις. Αγρίων ζώων, ναι. Εκπαιδεύω άγρια ζώα και δηλαδή τα δίνω στα τσίρκο. Έχετε μία τυγρή μόνο αυτό. Όχι, και 3 λιοντάρια. Είχα πολλά. Αλλά τώρα οι οικολόγοι απαγόρευσαν τα ζώα στο τσίρκο. Ναι. Και... Τα αγαπάτε όμως. Μόνο, φίλες. Και εκείνα σας αγαπούν. Φυσικά. Σας φοβόταν παλιά οι συγχωριανοί, οι συνομήλοι. Ναι. Τι λέγανε. Είχα πρόβλημα. Είχατε θέμα. Είχα θέμα. Σας ρούταν, ξέρω εγώ, σας ρούσανε. Τότε εκείνα τα χρόνια ο κόσμος δεν ήταν και προχωρημένος, ξέρετε τώρα. Έβλεπαν κάτι μυστήρια πράγματα όπως τώρα βλέπετε. Του διαβόλου πράγματα. Τώρα αυτά για εκείνη την εποχή ήταν σατανικά. Αγγίχανε τα καθαρά και περιφέρεια κιόλας τόσο χωριό. Πώς έγινε αυτό το ίνια. Του πήγαινε να το διαβάσει από πάνω, λέγανε. Έχει το διάολο μέσα αυτός. Παρ' όλα αυτά, με το θείο πώς τα πάτε γενικώς. Με το χριστιανισμό. Χριστιανός Ορθόδοξος. Πάτε εκκλησία δηλαδή. Όχι μόνο αυτό και βλέπεις ότι εδώ και στο φυλακτό μου ακόμα. Α, έχετε φυλακτό. Ναι, δεν θα έχω φυλακτό. Να, είναι ο Χριστούλης μέσα. Το διακρίνεις. Όχι, ακόμη. Θα έχεις αμαρτίες, φαίνεται. Μα, σίγουρα θα έχω. Ναι. Μόνο τα μικρά παιδάκια το διακρίνουν γιατί. Δεν είναι αγνή. Ούτε εσύ το διακρίνεις, μην γελάς με εμένα. Όχι, καλά. Εγώ δεν έχω πολλές αναρτήσεις. Και να σας πω, ναι. Έτσι στη ζωή σας από όλα αυτά που κάνετε και τα λοιπά. Πριν ρωτήσεις, να πούμε για τα δώρα, μου λένε να το κοντρόλα θυμίσουμε. Τα δώρα εξακολουθούν απλώς στη φάσα. Και μπορείτε να καλείτε. Απλώς στη φάσα τη βγάλαμε για να φαίνονται καλύτερα τα. 39.405 και για τα δώρα. Τα δώρα. Και για τις διπλές προσκλήσεις για το show του Ξανθού Μάγου. Είστε ικανοποιημένος γενικώς από αυτό, δηλαδή εσείς το κάνατε και για βιοποριστικούς λόγους. Εντάξει, τώρα είμαι ικανοποιημένος γιατί όταν προσφέρεις θέαμα στον κόσμο, ικανοποιήσει και ψυχολογικά, όχι μόνο οικονομικά. Υπάρχει περίπτωση κάτι αυτή τη στιγμή σε ένα σόου σας κάτι να μην πήγε καλά και να εκτεθεί. Εντάξει, καμιά φορά τυχαίνει. Τώρα σε όλες τις δουλειές έχει τύχει. Μπορείτε να θυμηθείτε κανένα πιο περίεργο περιστατικό που έγινε στο σόου, κάποιον κόσμο. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 έτσι. Ναι, μπορώ να σας πω. Παράδειγμα τώρα. Ας μην κάνω ένα πείραμα, χωρίς αίματα βασικά, έτσι. Γι' αυτό το κάνουν και άλλοι συνάδελφοι, αλλά όχι με τον τρόπο που το κάνω εγώ. Παράδειγμα, σε ένα ταμπλό απέναντι, βάζουμε ας πούμε μία κοπέλα και τη πετάμε μαχαίρια από μακριά. Και βλέπετε, όλα τα μαχαίρια πηγαίνουν ΣΥΡΙΖΑ στο σώμα. Δηλαδή, δεν πηγαίνουν σε απόσταση, πηγαίνουν όλα κουμπάνε. Τσακ!
Τάκα του Πασχαλίδη. Ένα-ένα. Είναι μόδα ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό μόνο. Είναι μόδα ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Τα πετάμε όλα. Και μία καινούργια κοπέλα που είχα λάβει στη δουλειά, ας πούμε, την έκανα πρόβες, όλα καλά. Την είπα ότι άμα δεις το μαχαίρι να έρχεται πάνω σου, δεν θα κουνηθείς. Εγώ θα το κατευθύνω από μακριά εκεί που θέλω. Γιατί εγώ τα κατευθύνω τα μαχαίρια. Ναι. Ναι. Αυτή με το πρώτο μαχαίρι που πετάω και το είδε ότι πήγαινε στο κεφάλι, τη σήκωσε το κεφάλι ψηλά και την πήρε εδώ. Ευτυχώς δεν σήκωσε λίγο πιο ψηλά να την πάρει εδώ. Να μείνει και επιτόπου. Και την πήρε πιο πάνω και την έκδαρε όλο το κεφάλι. Πάρτε τη Ρίτα, δεν φοβάται σήμερα. Καλέ μου, να και τώρα, επειδή είδα και στο Las Vegas τώρα που ήμουν έξω και άλλο συνάδελφος έκανε ένα παρεμφερή με το μαχαίρι και εκείνοι τα πετάνε ένα-ένα. Και εγώ τώρα το κατόρθωσα έτσι να πετάω 10 μαζί, με μία. Δηλαδή πέντε από εδώ, πέντε από εκεί. Σε Ρίτα, τα πετάνε και όχι, τα πέντε. Όχι, όλα μαζί. Όλα μαζί. Ναι, 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 πέντε και πέντε. Χα! Και βλέπεις τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα, καθένα πάει. Καθώς να. Όχι. Ε? Όχι. Γιατί. Φοβάται. Συγγνώμη λίγο, και εσύ δεν φοβάσαι, άνετε. Κοπέλα ρώτησε. Έχει μια φοβία. Τώρα να σας πω γιατί να κάτσω εγώ να φάω τα μαχαίρια. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν χάσω 10 χρόνια από τη ζωή μου που δεν με έμειναν και πολλά ακόμα. Έχεις μια φοβία. Έχω μια φοβία, ναι. Μου λένε εδώ φίλοι τηλεθεατές είστε και ΠΑΟΚ, οπότε τα μαγικά θα τα κάνετε για να κερδίσω ΠΑΟΚ. Ισχύει ΠΑΟΚ. Τι να κάνω, εδώ είμαι και ΠΑΟΚ. Λίγο ΠΑΟΚ να είμαστε. Είστε λίγο ΠΑΟΚ. Ναι, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη τώρα, δεν θα είμαστε ΠΑΟΚ. Τι θα είμαστε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι θα μας κάνετε. Όχι, δεν σας κάνω. Το θέμα είναι να σας δείξω ένα για να, για να μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Έτσι δεν είναι. Ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, αν θέλει, μπορεί να ανακατέψει την τράπεζα. Αν θέλει. Τάκ, μη σε πέσουν τα φύλακα, το άλλο λίγο έτσι. Όχι, εντάξει. Ναι. Να αλλάξω θέση. Να μην νομίζει ότι έχουμε τη σειρά. Κοίταξε τι θα κάνει. Θα πάρει μία κάρτα. Όποια θέλει, πάρε μία έτσι να τη δει. Όχι την επάνω-πάνω, γιατί πάνω συνήθω τη βλέπουμε. Εντάξει, α, κοίταξε την. Και βάλ την όπου θέλει μέσα εδώ. Βάλ την. Έτσι. Να. Έτσι. Να σου κάνω ένα μένταλιστ. Ναι. Μένταλιστ. Το είδατε κι εσεί. Ναι. Την κάρτα την είδατε. Ναι. Λοιπόν. Εγώ δεν θα ανακατέψω τράπουλα. Εκεί που το βάλατε μέσα στη μέση, εκεί θα παραμείνει. Αλλά θα σας δείξω τρεις κάρτες, οποιοσδήποτε κάρτες. Αλλά θα μου πείτε και οι δύο, αν μέσα στις τρεις αυτές θα είναι αυτή που είδατε. Okay. Εντάξει. Mm-hmm. Και αρχίζω. Κατεβάζω μία κάρτα από πάνω και ακόμα μία και σας ερωτώ. Μήπως ήταν αυτή η κάρτα σας. Να πούμε ναι ή όχι τώρα. Ναι, βέβαια. Όχι. Δεν ήταν αυτή. Οπότε την κατεβάζουμε κάτω. Κατεβάζουμε πάνω μία και ακόμα μία. Και ρωτώ, μήπως ήταν αυτή. Όχι. Όχι. Την παίρνουμε και αυτή κάτω. Κατεβάζουμε μία και ακόμα μία. Και ρωτάμε, μήπως ήταν αυτή. Όχι. Την αλήθεια. Όχι. Κάτω και. Δηλαδή από τις τρεις κάρτες που είδατε, δεν ήταν η δικιά σας μέσα. Όχι. Καμία. Εσύ με το δάχτυλό σου ακούμπησε μου μία κάρτα, όποια θέλεις εσύ από τις τρεις, χωρίς να βιάζεις. Βάλε μόνο το δάχτυλό. Ναι, ναι, βάλε το δάχτυλό σου επάνω. Έτσι, χωρίς να βιάζεις, όπου θέλεις. Αυτή. Αυτή έχεις πει ότι δεν είναι. Όχι. Βάλε το δάχτυλό σου σε μια άλλη. Ποια θέλεις. Αυτή. Και αυτή είχες πει ότι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να μαρτυρήσετε το. Την κάρτα που είχατε πάρει και δεν ήταν μέσα στις τρεις. Τι είχατε πάρει. Δύο. Γυρίστε το. Δύο μπαστούνι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Καλώς, ε. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή αυτό είναι mentalist, έτσι. Είναι mentalist. Μας είπατε πριν θα σας δείξω ένα για να το κάνετε και εσείς. Πού να το κάνουμε εμείς αυτό. Είναι mentalist. Δηλαδή βλέπεις τώρα, ας πούμε, Φερρυπίν το πακέτο ολόκληρο. Πώς είναι το mentalist. Παίρνεις το πακέτο και το βάζεις μέσα σε μια θήκη εδώ, τσακ, και το αφήνεις εδώ. Λοιπόν, παίρνεις τώρα την τράπουλα, παράδειγμα, την κλείνουμε, τη βάζουμε στη θήκη εδώ, τσακ, και την αφήνουμε. Ναι. Τώρα, από ό,τι βλέπετε, εδώ είναι η τράπουλα και εδώ είναι το πακέτο. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι το πακέτο έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Πουθενά. Και εκτός αυτού και η τράπουλα δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, αυτό είναι mentalist. Δεν είναι πουθενά, όντως. Έτσι εξαφανίστηκε και η κάρτα που δίνατε. Πάντα τσιγάρα. Υπάρχει. Πάντα τσιγάρα και το κυκλικό το πακέτο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Λοιπόν... Να σας πω, εσείς τώρα που πάτε σε τέτοια συνέδρια μαγείας κτλ. Ναι, ναι. Έχετε δει κάποιο show ή κάποιο κόλπο ενός μάγου που το ζηλέψατε και είπε, ρε παιδί μου. Όχι, όχι. Δηλαδή, όχι. Ό,τι βλέπετε, όχι. Μπορείτε να τα κάνετε κι εσείς. Αυτά... Δηλαδή, δεν έχετε ενθουσιαστεί ποτέ με κάτι. Αυτά που κάνω εγώ δεν μπορούν να τα κάνουν αυτοί. Ο David Copperfield που θεωρείται. Όχι, όχι, όλα, κόσμο, όλα τα κάνω εγώ. Ο David Copperfield θεωρείται πρώτος γιατί είναι Αμερικάνος. Κατά τα άλλα, δηλαδή, κι εσείς θα μπορούσατε να εξαφανίσετε το άλμα της ελευθερίας. Άντε καλέ. Τι. Μα δεν μας αφήνουν εδώ να κάνουν τέτοια πράγματα. Εξαφανίστε το καμπαναρίο εδώ. Εξαφανίστε το μάτσι εδώ. Δεν σας αφήνουν. Βέβαια, δεν είναι Αμερική εδώ. Η Αμερική είναι αρχή και το τέλος. Ναι, αλλά και εσείς κάνετε show στο Vegas. Εγώ κάνω περισσότερα πειράματα από τον Copperfield. Αυτό πολύ που ξεκίνησε να λέει ο Παναγιώτης όλα. Που πήγατε μια φορά σε έναν κουρέα ναι, ναι. Για να σας κουρέψει. Ναι, ο Μάκης ξέρει, τα γρεπένα. Και αφήσατε το κεφάλι σας εκεί. Βέβαια, ο άνθρωπος κατέληξε στο ψυχιατρίο. Και τι έφυγε μετά το υπόλοιπο σώμα. Τι έφυγε, έφυγα εγώ ρε, χωρίς κεφάλι. Δηλαδή, και αφήσατε το κεφάλι εδώ. Πάψε και... το κομμωδίνο. Όχι, τάψε να πάψε το κομμωδίνο. Αφήσατε το κεφάλι. Κάτω το αφήσει δικό μου κεφάλι. Νόμιζα στην καρέκλα. Καλά, σωστά. Κάτω το αφήσει δικό μου κεφάλι. Νόμιζα στην καρέκλα. Υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε το ίδιο και εδώ τώρα. Όχι. Αυτό πιάνει μόνο με εσάς. Δηλαδή, μόνο τον εαυτό σας μπορείτε να εξαφανίσετε. Το δίπλα, όχι. Ωραία. Εντάξει, με ασφάλεια. Μπορεί να είμαι ήσυχο στην ομάδα. Αυτό που σε ενδιαφέρει. Το ήθελα για του άλλου εδώ. Στο κανάλι. Άντε να σε κάνω ένα. Πάρτε στα χέρια σου. Είναι ένα μαντιλάκι. Άνοιξε το, άνοιξε το κανονικά. Και πρόσεξε. Ναι. Έχει τίποτα, βλέπεις να έχει τίποτα. Όχι, είναι τρύπη που είναι σκισμένο, είναι γραμμένο, είναι αυτά. Όχι. Τίποτα, άψογο είναι. Μια χαρά. Λίγο τσαλακωμένο. Εντάξει τώρα μέσα στην τσέπη. Πρόσεξε. Παρακολώ. Το χέρι ήταν, δεν ξέρω αν το πιο στην κάμερα, το χέρι δεν έχει τίποτα μέσα. Όχι, καλέ. Και εξάλλου το μαντήρι πάλι στα χέρια του θα καταλήξει. Θα το διαβάσω εγώ τώρα εδώ και θα καταλήξει εκεί. Βλέπεις. Όλα είναι εδώ μέσα. Λοιπόν, όπως είναι το μαντήλι, εδώ, άνοιξε το δικό σου χέρι, άνοιξε το. Έλα, πάρε το μαντήλι, κλείσε το χέρι σου και πες μου άμα το καταλαβαίνεις που είναι μέσα. Μέσα. Το νιώθεις. Κρατάς το μαντήλι. Ναι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ναι. Ξεδίπλωσέ το προσεκτικά. Δεν σε πιστεύω. Εδώ άνοιξε. Το έκανες τριγκά. Δεν υπάρχει. Καλό. Εντάξει, απίστευτο, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Έξυπνο. Ανέγεται αυτό είναι χρήσιμο μάθημα. Εντάξει. Έξυπνο. Μπορείς όμως να κάνεις και το άλλο. Εγώ όταν ήμουν νέος έτσι έκανα με τα κορίτσια. Εξαφάνιζα τα στριγκάκια. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Το τοποθετείς όλο, το πιέζεις. Μέσα στο χέρι, όσο μπορείς. Εδώ μέσα είναι όλη η ιστορία. Δες τώρα με μία κίνηση που θα κάνω, Μάκη, πρόσεχε. Κοίτα. Πώς μπορώ να το κάνω εξαήλωση, εξαήλωση. Δες. Κάνε το στρογγυλό. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι καλό κόλπο να μας το δείξετε. Ναι. Πώς θα είναι, αντί να, μέχρι, να βγάλεις, μέχρι να το βγάλεις στο σόρχο, τσάκ να κάνεις μία κίνηση και να το εξαήλωσες. Θα έχει τρελαθεί άλλη. Λοιπόν, να σου κάνω και αυτό που λέγαμε. Με το νερό. Με το νερό. Λοιπόν, άνοιξε το μπουκάλι και άδειασε το νερό μέσα στο ποτήρι. Με καλή βοήθεια. Άμα με καλή θα με πάρετε στο Vegas, έτσι. Για τα μαχαίρια, τουλάχιστον. Ναι, συμπετάω μαχαίρια. Εντάξει. Εντάξει. Θα το κλείσω. Ναι. Το κλείσω εδώ. Ναι. Τώρα, αυτό είχε νερό μέσα, οπότε μπορεί να υποτιθεί ότι άμα ήταν τρίπιο φερρυπίν, θα έφυγε το νερό, λέμε. Ναι. Τώρα, σας κάνω τώρα ένα medalist. Άμα θέλετε, μπορώ να το κάνω και με δικό σας τηλέφωνο. Θα το κάνουμε το τηλέφωνο, μπορώ να το κάνουμε και με δικό σας. Mm-hmm. Να μην πείτε ότι κάνει έλεγχο το τηλέφωνο. Ένα κινητό. Μην νομίζω ότι έχει ένα μαχαίρι και θα κόψει το κουτάλι. Μια χαρά, ένα κλασικό κινητό είναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Αυτό θέλει αυτοσυγκέντρωση. Άντε πάρει τηλέφωνο τώρα μέσα στο μπουκάλι. Πώς το κάνω αυτό. Τα πήγαμε καλά. Τι καλά, μόνο καλά. Υπάρχει αυτό.
Πω, Χριστέ μου, έχω μείνει. Είσαι ευχαριστημένη. Πάρα πολύ. Θα το συζητάμε. Ίσως βάλω τα μαντράκι δικό σας. Όχι, όχι, ναι. Ωραίο. Μάλιστα. Να μου το δείξετε λίγο μετά. Αυτό με το πραγικό είναι στο πανεγκάτι. Με τρόπο, με τρόπο. Με τρόπο, με τρόπο. Τι να πω, τι να έχω πάθει. Ναι, ναι, καλά, τώρα αυτά είναι έτσι. Απλά λίγο για να τα δούμε. Ήταν μόνο ένα δείγμα για τα όσα θα δείτε σήμερα στην αίθουσα τέχνης, έτσι. 6 και 9 είπαμε. 6 και 9 και σήμερα και αύριο στην αίθουσα τέχνης. Εκεί κάνουμε μεγάλα πράγματα, δεν κάνουμε τέτοια. Εσύ είστε και όρθιος, βεβαίως. Βέβαια, μα έχω και κοπέλες, παρτενέρ. Ξαφανίζω, κάνω το σκεπίζω του. Ο Παναγιώτης, θέλω να φέρετε αυτό το κουτί και να πω εγώ να με κόψετε. Πού να το κουβαλάω εδώ πάνω. Δηλαδή, οποιανδήποτε μπορείτε να κόψετε. Ναι, ναι, οποιανδήποτε. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Έχω και για μπαμπάτσικες. Έχω και για μπαμπάτσικες. Και για μπαμπάτσικες και για δύνατες τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Για μένα το είπατε αυτό. Όχι. Γιατί έχω και εγώ παρτενέρ. Μπαμπάτσικα που κάνει ένα πείραμα πολύ ωραίο. Μπαίνει σε ένα κουτί μέσα που. Ναι. Τι να σου πω, ένα τόσο. Ναι. Και αυτή γίνει να πούμε 100 κιλά. Και πώς μπαίνει. Α, με δώσει. Αυτό είναι το θέμα. Πώς μπαίνει, θα το δούμε. Στο... Κάνει ο μάγο σαμπρέλα. Το βράδυ. Δείτε εκεί, δεν τα σήμερα ή αύριο. Τι να πω. Έτσι. Τι να πω. Λοιπόν, έχετε κάτι τελευταίο και να. Όχι, φτάνει. Τελειώσαμε. Να πάω και εγώ να ετοιμαστώ γιατί. Να λογικό, λογικό. Λογικό. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έτσι. Πατριωτάκια μου είστε. Έτσι. 6 και 9. Σήμερα και αύριο στην Άσο Βέχνη, ο Ξανθός μου, καλά, αυτά ήταν του νηπιαγωγείου που μας έκανε. Έτσι, της πλάκας. Στο σοου θα πάθετε. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να χαιρετήσουμε τον Ξανθό Μάγο και παραρχόμαστε με τη φυσιολογική ροή της εκπομπής.